Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα μαζί μας πρώην Υπουργός Παιδείας Πολιτισμού, η κυρία Κλέρη Αγγελίδου, για μια συνέντευξη εφόρης της ύλης για το Κυπριακό. Κυρία Αγγελίδου, σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκετε εδώ για να μπορούμε και εμείς να βάλουμε μερικές ερωτήσεις έτσι για το εθνικό μας πρόβλημα. Και αν γνωρίζετε ότι εμείς οι απόδημοι, το πρώτο και πάντοτε θα παραμένει πρώτο πρόβλημα μέχρι να βρούμε αυτήν τη δίκαια λύση, θα είναι το εθνικό και όχι το οικονομικό. Γιατί η οικονομία χίλιες φορές να μην έχουμε τίποτα και να μπαίνουμε να βρίσκουμε από τους καλάφους, όμως παρά να πουλήσουμε μια πατρίδα που αυτοί οι ήρωες μας τη δώσανε πριν μερικά χρόνια, που παλέψαν, κρεμαστήκαν, σκοτωθήκαν και μας την έδωσαν, και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να τη χαρίσουμε σε κανέναν. Ειδικά τους χρωστάμε αυτούς τους ανθρώπους. Καλωσορίσετε. Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω, αν μπορώ να μιλήσω φυσικά για κάποια πράγματα, γιατί έχω φύγει από την πολιτική εδώ και πολλά χρόνια, όμως παρακολουθώ φυσικά. Δεν είμαι ενημερή για όλα όσα γίνονται και τεχταίνονται για τον τόπο μου, τον οποίο υπεραγαπώ, για τον οποίο αγωνίστηκα κλπ. Κυρία Αγγελίδου, εσείς βλέπετε πρακτικά ότι η λύση τη ζωνική δικοινοτική ομοσποδία με σωστό περιεχόμενο ή με οποιονδήποτε άλλο περιεχόμενο η ελληνοκυπριακή πλευρά ψεύεται ότι η πορεία είναι μια μορφή λύση. Εσείς βλέπετε ότι το Κυπριακό και ως υπουργός που ήσουν, εσείς βλέπετε ότι το Κυπριακό πορεία λυθεί με αυτή τη λύση? Κοίταξε, η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία πλασάρεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι η λύση την οποία θα ήθελε ένας Κύπριος, Έλληνας, σαν λύση για το πρόβλημα. Γιατί όταν λέμε διζωνική, όσον και αν της δίνουμε ένα άλλο περιεχόμενο και λέμε ότι θα έχει άλλων περιεχόμενων εκτός από εκείνων που οι Τούρκοι νομίζουν, δηλαδή ότι θα μοιραστεί η πατρίδα μας σε δύο μέρη και στο ένα μέρος θα είναι οι Τούρκοι και στο άλλο μέρος οι Έλληνες, δεν πιστεύω ότι θα πραγματοποιηθεί. Και αν πραγματοποιηθεί, έστω αν μας βιάσουν να πραγματοποιηθεί, πιστεύω ότι πολύ λίγα χρόνια θα αντέξει αυτόν το μόρφωμα της διακυβέρνησης. Γιατί η Τουρκία δεν θέλει μόνο έναν κομμάτι, θέλει όλη την Κύπρο. Και επομένως, πολύ σύντομα, θα έχουμε, δηλαδή σε μερικά χρόνια, θα έχουμε άλλες καταστάσεις που δεν θα είναι ευχάριστες. Και επειδή η Τουρκία έχει και την νοοτροπία του να δημιουργήσει την νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία και διατηρεί εδώ και 45.000 στρατών και άλλους 5.000 τουρκοκύπριους ένοπλους, δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να διαρκέσει αυτή η λύση. Και τι προοπτικές έχουμε τώρα που σε συνομιλίες σε μερικές εβδομάδες που ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα στείλει εκπρόσωπον του σε συνομιλίες? Φυσικά ο πρόεδρος Αναστασιάδης εκκληρονόμησε αυτήν τον τρόπο της λύσης και δεν θέλει να τον αλλάξει. Και πιστεύει ότι θα δώσει έναν καινούριο περιεχόμενο. Το 2004 όμως, κυρία Αγγελίδου, ο Κυπριακός λαός αποφάσισε όχι στο σχέδιο ΑΝΑΝ, το οποίο το 76% είπε όχι και απόρριψε τη ζωνική δικαιωματική ομοσπονδία. Ναι. Τότε η ερώτηση μου είναι απλή. Που η στιγμή που επίεσε ένα δημοψήφισμα, που η στιγμή που το 76% από το λαό σου, που σε εκλέγει εκεί για να έχεις αυτές τις καρέκλες, σου λέει όχι κύριε, δεν δέχομαι αυτή τη λύση, τότε πώς μπορεί να διαπραγματευτεί αυτή τη λύση? Αυτόν το κληρονόμησε ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Όχι Αναστασιάδη, για το όλους. Το κληρονόμησε, δεν άλλαξε αυτό το πράγμα ούτε ο Τάσος, πολύ περισσότερο δεν το άλλαξε ο Χριστόφιας, ο οποίος έδωσε και πάρα πολλά πράγματα που δεν έπρεπε να δώσει. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΟ, κύριε Αγγελίδου, ναι, όταν είχα την τιμή να του πάρω μια συνέντευξη πριν μερικές μήνες, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ μου ανάφερε ότι η πρόταση η οποία ο πρόεδρος, ο τέος πρόεδρος, ο Χριστόφιας, έφεσε στο τραπέζι για την παραμονή επίκους, ήταν εκεί από εποχή του Τάσου. Αυτό ισχύει? Κοίταξε, πολλά γράφονται και λέγονται
το τι γίνεται πίσω από τις πολιτικές πόρτες, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει επακριβώς. Για τους έπικους έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει από πολύ παλιά, όταν ο Γιαννάκης ο Μάτσης από το 1991-92 είχε κάνει τις έρευνες του, είχε συνεργαστεί με τον έναν Ισπανό, ξεχνώ το όνομα του τώρα, και είχε εισηγηθεί ότι θα πρέπει να απαιτήσουμε την αποχώρηση των επίκων με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Εμείς νομίζαμε ότι ήταν απλώς κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονταν για να μείνουν τάχα ως εργάτες ή να ζήσουν ένα πολύ σύντομο διάστημα, ενώ φυσικά η άποψη της Τουρκίας ήταν ο συνεχής επικισμός και η αλλίωση, η δημογραφική. Αλλά αυτά δεν τα παίρναμε στα σωστά εμείς, δεν ξέρω γιατί, από επιπολαιότητα, από προγραμματισμό, δεν είμαστε προγραμματισμένοι, δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι να πηγαίνουμε και να βλέπουμε πολύ μακριά, όπως βλέπουν οι Τούρκοι. Εμείς είναι έτσι, αυτοσχεδιάζουμε και προχωρούμε. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή ο επικισμός είναι το χειρότερο πράγμα που συμβαίνει στην Κύπρο. Λέγεται ότι είναι περίπου 700 με 800 χιλιάδες και οι οποίοι ήρθαν, είναι τα χειρότερα αποβράσματα, θα έλεγα, από την Ανατολή, άνθρωποι τους οποίους δεν θέλει το τουρκικό κράτος και θα μας το στέλνει εδώ. Και μάλιστα τόσο ο Ντεχτάς, κυρίως ο Ντεχτάς, αλλά και μετέπειτα οι άλλοι, τους δίνουν υπηκότητα, τους κάνουν Κυπρίους και εγκαθίστανται πλέον και έχουν απαιτήσεις. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε όλες οι κυβερνήσεις, ανεξαίρετα, έπρεπε να απαιτήσουν την αποχώρησή τους. Και το ότι εδεχτήκαν τάχα για ανθρωπιστικούς λόγους 50.000 κλπ. Διότι δεν έπρεπε ούτε αυτό να γίνει. Κατά την άποψή μου, φυσικά. Τέσσερις ελευθερίες. Τώρα πώς βλέπουν οι πολιτικοί το θέμα, δεν μπορώ η να... Η πρόταση του κυρίου Χριστόφ και τέσσερις ελευθερίες, τι άποψη έχετε γι' αυτό? Είμαι κάθετα αντίθετη. Δηλαδή το να έρθουν οι Τούρκοι και να εγκαθίστανται, αυτό εννοείς? Ναι, αυτή ήταν η πρόταση. Αυτή ήταν η πρόταση, να έρχονται από την Τουρκία και να εγκαθίστανται εδώ, να αγοράζουν περιουσίες κλπ. Και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό. Δεν μπορούσε να υπάρξει χειρότερη πρόταση από αυτήν την... Διότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα γινόμαστε χειρότεροι από ό,τι έγινε στην Αλεξανδρέτ. Μάλιστα. Και εν όψη, όπως έχουμε προαναφέρει, σε μερικές εβδομάδες θα ξανακήξουμε το Κυπριακό. Και αυτή τη συνέντευξη που παίρνουμε τώρα θα τη βάλουμε αυτή τη εβδομάδα. Όταν θα ξαναγκήξουν τις διαπραγματεύσεις, απευθείας συνομιλίες αναμεταξύ Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Όμως η ερώτηση δική μου είναι απλή. Μία κλειστή πόλη που έχουμε εδώ στην Κύπρο, στην αμόχωστό μας. 39 χρόνια παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβίαση αρχές ξεψηφίσματα από τα Ηνωμένα Έθνη. Δύο ψηφίσματα για να άμεσα να δοθεί πίσω αυτή η κλειστή πόλη στην ελληνοκυπριακή διοίκηση ή στην κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν τη δίνουνε, τότε τι πρόπτικες ή εσείς, κοιτάξτε, κύριε Αγγελίδου, ή εγώ ή όποιος φίλος. Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα εξαναγκαστεί η Τουρκία να δώσει την αμόχωστο με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Με αναγνώριση και... στο αεροδρόμιο της Κύμπου, κυρία Αγγελίδου. Να σου πω και τούτο το πράγμα, δηλαδή που το λέμε, αναγνώριση στο αεροδρόμιο της Κύμπου. Τώρα πόσοι Ελληνοκύπροι φεύγουν από το αεροδρόμιο της Κύπρου? Κακώς. Και δεν τους ελέγχει κανένας. Πόσα γραφεία τουριστικά δεν προαναγγέλνουν εκδρομές στα κατεχόμενα και δεν τους λέει κανένας τίποτε. Και μας πειράζει ότι τάχα θα αναγνωριστεί. Είναι ήδη αναγνωρισμένο το αεροδρόμιο της Τύμπου από εμάς τους ίδιους, κακώς, τους προδότες, αυτούς που προδίδουν το κράτος. Και επομένως, εμένα δεν με ενοχλεί τόσο αυτό το πράγμα. Εμένα με ενδιαφέρει για λόγους ανθρωπιστικούς, αλλά και για λόγους πολιτικούς
και για λόγους οικονομικούς να επιστραφεί πίσω η πόλη. Αν εγκατασταθούν 30-40 χιλιάδες Ελληνοκύπριοι στην πόλη της Αμοχώστου, η πόλη θα ξαναγεννηθεί και θα φέρει οικονομία και ευημερία όχι μόνο μέσα στην πόλη, αλλά και σε όλη την Κύπρο. Γιατί θα αρχίσουν να κτίζονται σπίτια, σχολεία, εκκλησίες, θα είναι το υδροφόρο, όλα αυτά τα καλώδια, τα ηλεκτρικά, το υδροφόρο δίκτυο της πόλης. Επομένως, είναι μία ανάγκη αυτό να γίνει. Το όχι λιμάνι, μόνο για τους Αμοχωστιανούς. Δεν μας είπες τίποτα για το λιμάνι. Τι να πω για το λιμάνι. Ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει προτείνει ή είναι μες στα πλαίσια να προτείνει το λιμάνι της Αμοχώστου έτσι να μπορούν τώρα, οι Τουρκοκύπριοι να λειτουργούν τα προϊόντα τους. Δεν μπορώ να μπω τόσο βαθιά στις λεπτομέρειες αυτές. Θα τις δουν οι πολιτικοί. Δεν μπορώ να τα δω εγώ. Όμως η άποψη σας, αλλά κυρία Αγγελίδου, μετρά ότι... πάρα πολύ στο όμως... κοινό, γιατί είσαι ένας σεβαστός άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά από την άναξη του απελευθερωτικού αγώνα 55-59 από τις πρώτες ημέρες και υπάρχει κόσμο εκεί που σέβεται απόλυτα την άποψη και ναι, θέλει να ακούσει από εσάς. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να επιστραφεί η Αμόχωστος, να απαμβληθούν όσο το δυνατόν οι όροι επιστροφής της. Αυτό θα το δουν οι πολιτικοί, με ποιον τρόπο και με λιγότερες απώλειες από τη δική μας την πλευρά θα γίνουν, ώστε να επιστραφεί η πόλη, γιατί είναι βασικό. Η πόλη πρέπει να γυρίσει, είναι και μέσα στα ψηφίσματα το 550 και αργότερα, αλλά κυρίως γιατί πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή της κρίσης η πόλη θα γίνει ένα εφαλτήριο για να μπορεί να ξεκινήσει η οικονομία και η αναδόμηση της κυπριακής οικονομίας. Κυρία Αγγελίδου, όταν σας καλούν στις εκκλησίες και συγκεκριμένα στις κηδείες τους ήρωες, τους αγνοούμενους μας, που και μέσω της κηδείας εκεί και ακούμε και λεπτομέρειες πώς δολοφονήθηκαν, πώς τους σκοτώσανε με ένα εμψυχρό τρόπο, με έναν απαράδεκτο τρόπο. Πώς μπορεί? Εγώ εξανίσταμαι και την καταπάτηση αυτήν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λυπούμε βαθύτατα γιατί φτάσαμε σε αυτά τα σημεία και όπως είπα και προηγουμένως, με καλούν να μιλήσω και καμιά φορά στενοχωριούμε. Τώρα έχω να μιλήσω για τον Παρίδη, τον Μιχαλάκη τον Παρίδη σε λίγες μέρες και ομολογώ ότι ντρέπομαι. Γιατί εκείνος επήγαινε, θα έλεγα, εθελούσια να δώσει τον εαυτόν του και να σκοτωθεί για την ελευθερία της Κύπρου και έρχομαι εγώ να κάνω μια ομιλία για να πω γι' αυτόν. Είναι ντροπή μας. Ενώ θα έπρεπε να είχαμε κάνει πολύ περισσότερα πράγματα και εγώ και άλλοι. Επίσης, ως στην εποχή σου, όταν είχες την τιμή για 5 χρόνια να είσαι ένα υπουργός παιδείας πολιτισμού στην κυβέρνηση του κυρίου Κληρίδη στην πρώτη πενταετία, αυτόν τον πολιτιστικό θέμα της Κύπρου και πώς μπορούμε με διάφορους τρόπους και στο εξωτερικό έτσι να δώσουμε μια διαφάνεια και μια διαφώτιση έτσι στους φίλους Ευρωπαίους και στην Αμερική για να γνωρίζουν ακριβώς, γιατί έχει χώρες που ακόμα δεν ξέρουν τι έγινε εδώ στην Κύπρο και με την άποψη τους απλώς ήταν ένα εφήριο πόλεμο το 1974 μεταξύ Ελληνοκύπριος και Τουρκοκύπριος και πήραν ένα μέρος που τους ανήκε. Όμως εσείς σε βάλετε σωστές πρωτοβουλίες μπροστά. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα εγώ αμέσως μόλις εμπήκα μίλησα για την ελληνοκεντρική εκπαίδευση. Και την εφάρμοσα πλήρως τα 4 χρόνια και κάποιους μήνες που ήμουν υπουργός. Μετά, επήγα στην UNESCO 2 φορές και κατάγγειλα δημόσια την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και μάλιστα ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO, ο κ. Μαγιόρ, με δική μου απέτηση και παράκληση, έστειλε μελετητές για να μπουν μέσα στα κατεχόμενα να δουν αυτήν την καταστροφή. Δεν επέτρεψε τότε ο Ντεχτάς. Και ματιώθηκε αυτό το πράγμα. Όμως εγώ μίλησα δημόσια. Έφυγα από την Κωνσταντινούπολη από ένα συνέδριο που έκαναν οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη και ήταν για το περιβάλλον και είμαστε όλοι οι Υπουργοί Παιδείας της UNESCO. Και όταν είδα ότι σε ένα βιβλίο κόκκινο που είχαν οι Τούρκοι
Η Κύπρος ήταν κόκκινη και μόνο μια κουκίδα υπήρχε, η Πάφος, ελεύθερη, τίποτε άλλο. Διαμαρτυρήθηκα, μίλησα, έφυγα από το συνέδριο, κατήγγειλα το θέμα, έφυγα από το συνέδριο, εκλειστήκαμε μέσα στο δωμάτιο μας και βρήκαμε κάτω το σημείωμα ότι από τη στιγμή που επάψατε να είστε σύναδροι δεν έχετε ασφάλεια. Και κλειδωθήκαμε μέσα στο δωμάτιο για να φύγουμε την άλλη ημέρα με βοήθεια της ελληνικής πρεσβείας, γιατί εμείς δεν είχαμε πρεσβεία. Θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα με βαραίνει πάρα πολύ, η κατοχή της Κύπρου, της μισής πατρίδας μας, και αγωνίζομαι για αυτό το πράγμα μέχρι τώρα. Όλα μου τα βιβλία που γράφω είναι για αυτό το θέμα. Δηλαδή, κάνω έναν αγώνα, θα έλεγα, ουσιαστικό, και προσπαθώ με κάθε τρόπο να ενημερώσω. Επήγα στο New Jersey, στο Πανεπιστήμιο του New Jersey, και μίλησα στους φοιτητές και τους καθηγητές για την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δηλαδή, όποτε μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω για την κατοχή, δεν έπαψα να το κάνω. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι, αν θα μπορέσουμε να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας. Γιατί πραγματικά αυτό που λες είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος ακόμα δεν ξέρει τι έγινε στην Κύπρο. Νομίζουν ότι ήταν απλώς μια σύγκρουση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Αυτό νομίζω. Δυστυχώς, ύστερα από 40 χρόνια δεν καταφέραμε να διαφωτίσουμε. Κλείνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι για την παιδεία. Επί ευκαιρία που σας έχουμε. Όταν ακούστηκε έντονα και στα ΜΜΕ και στην κοινωνία ότι το «Δε ξεχνώ» φεύγει από τα βιβλία, «Κερίνια επιστροφή» φεύγουν από τα βιβλία, η ελληνική εκπαίδευση φεύγει από τη δημόσια, από τα δημόσια σχολεία, επίσης ότι η ελληνική γλώσσα κάπως βρίσκει το πανάφυρο προς την έξοδο, και δεχόμαστε έτσι κυπριακή διάλεκτο, κυπριακή ιστορία και όλα αυτά. Ουδείς αρνείται την καταγωγή. Είμαστε Κύπροι, είμαστε Έλληνες της Κύπρου. Όμως είμαστε Κύπροι Έλληνες. Αυτό είμαστε. Όμως εσείς ως υπουργός. Εγώ έχω γράψει τουλάχιστον 5 άρθρα για το θέμα αυτό. Πόσο σας ενόχλησε αυτό? Με ενόχλησε πάρα πολύ και με ενοχλεί. Και τι σε ενόχλησε? Και κάμνω πόλεμο εναντίον πανεπιστημιακών και γράφω εναντίον πανεπιστημιακών, ελλαδίτισσων πανεπιστημιακών, οι οποίοι θέλουν να παρουσιάσουν την κυπριακή διάλεκτο ως γλώσσα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική. Και αγωνίζομαι για αυτό το πράγμα. Έχω μιλήσει με τον Υπουργό Παιδείας. Καταστρώνει σχέδια ο Υπουργός Παιδείας με αλλαγή όλων αυτών τα οποία τα προγράμματα έχουν γίνει. Έχω μιλήσει για το «Δε ξεχνώ» με τον Υπουργό Παιδείας. Στόχος φέτος του Υπουργείου Παιδείας είναι να γνωρίσω την κατεχόμενη περιοχή της πατρίδας μου. Αυτός είναι ο στόχος που έβαλε ο νέος Υπουργός Παιδείας, ο οποίος ήταν και μαθητής μου. Μάλιστα. Δηλαδή, ο αγώνας μου δεν σταμάτησε για αυτά τα πράγματα. Εξακολουθώ και μέμφωμαι αυτούς οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποκόψουν την Κύπρο από την Ελλάδα. Το θέμα είναι, δεν βλέπουν τις επιγραφές, δεν βλέπουν όλα αυτά τα κατάλοιπα τα οποία βρίσκουμε από τις ανασκαφές. Ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει ότι η καταγωγή μας είναι ελληνική? Μα αν μην κάνω λάθος και αν πω κάτι λάθος τώρα, είμαι σίγουρος ότι θα με διορθώσετε, κύριε Αγγελίδου. Ο τέος πρόεδρος, ο κύριος Χριστόφκιας, δεν είναι αυτός που ενώπιον του πρόεδρου Άσαντ στην Κύπρο είπε ότι οι Κύπροι οι Έλληνες της Κύπρου μοιάζουν παραπάνω περισσότερα με τη Συρία παρά στην Ελλάδα? Εντάξει, το είπε αυτό το πράγμα, δεν θέλω να το συζητήσω. Εγώ δεν θέλω να μπω μέσα στα πολιτικά αυτή τη στιγμή. Ο σκοπός μου εμένα τώρα, το όραμα μου είναι να αναδειχθεί ο πολιτισμός της πατρίδας μου, να ελευθερωθεί η Κύπρος από τον δυνάστη που μας κατέχει εδώ και 39, 40 σχεδόν χρόνια, και αυτό είναι που πολεμώ. Τώρα, το να σχολιάσω έναν πολιτικό ή κλπ, αυτό δεν είναι μέσα στις προθέσεις μου.
Κυρία Αγγελίδου, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Ήταν τιμή που μου δώσετε την ευκαιρία της να σου θέσω μερικές ερωτήσεις για το Κυπριακό, γιατί όπως σου έχω αναφέρει, το Κυπριακό είναι το πιο σημαντικό για εμάς τους αποδήμους που βρισκόμαστε στο εξωτερικό. Να ξέρετε ότι αγωνιζόμαστε κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μέρα να ξυπνήσουμε και να μην έχουμε την Κύπρο. Είναι ειδικά πολύ σημαντικό. Και τους πρόσφυγες, γιατί και εγώ πρόσφυγας από τον Καραβά είμαι. Μάλιστα. Και γι' αυτόν κατέχω αρκετά. Ξέρω ότι δεν μπορώ ελεύθερα να πάω στο σπίτι του πατέρα μου. Εγώ δεν έχω πάει στην Αμόχωστο. Δεν αντέχω να πάω να τη δω κατεχόμενη την Αμόχωστο. Έχω πάει στην Αμόχωστο το 2004, κύριε Αγγελίδου, και έχω. Όχι στην Αμόχωστο. Στον Απόστολο Ανδρέα και προσκύνησα. Και σίγουρα στη χάρη του Αποστόλου Ανδρέα πήγα, ήταν μία και τελευταία φορά. Και αισθάνομαι προδότης που εμπήγα. Πραγματικά έτσι αισθάνομαι. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να μας συμπαρασταθούν οι απόδημοι. Έχουν πάρα πολύ δύναμη και στην Αγγλία και στην Αμερική. Και θα πρέπει να συμπαρασταθούν ώστε να μπορέσουν τουλάχιστον οι ηγέτες αυτών των χωρών να κατανοήσουν τη μεγάλη αδικία που έγινε στην Κύπρο από την Τουρκία. Και αδικία, με τους συνεργάτες της φυσικά. Και η αδικία που συνεχίζεται να ενίσχυε στην Κύπρο από εμάς τους ίδιους Έλληνες της Κύπρου, που καθημερινά βλέπουμε στα ΜΜΕ πόσα εκατομμύρια φεύγουν για τα κατεχόμενα συγκεκριμένα, για τα καζίνα, πόσοι ταξιδεύουν από το παράνομο αεροδρόμιο Τύμπου, για μένα, διασκέδαση, για φαγητών, όλα αυτά. Όλοι αυτοί είναι προδότες της πατρίδας. Έτσι τους αποκαλώ. Και έτσι είναι. Επιτροπή Αποζημιώσεων, κυρία Αγγελίδου, αν μπορείς έτσι κλείνοντας μια κουβέντα για την Επιτροπή Αποζημιώσεων, που βλέπουμε τους Ελληνοκύπριους να βουρούν μαζικά εκεί για να πάρουν ένα 5-6% από την πραγματική πιστεύω αξία εν ώψη μια οικονομική κρίση που περνάνε τώρα. Μια οικογένεια που δεν έχουν να στρώσουν ένα πιάτο φαΐ στα παιδιά τους, λένε δεν έχουμε άλλη επιρροή, πάμε να ξεπουλήσουμε την περιουσία μας 5-6% από την πραγματική αξία στα κατεχόμενα και ας βάσουμε κάτι για να μπορούμε να ζήσουμε εμείς. Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό το πράγμα και πιστεύω ότι η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα ώστε αυτούς τους ανθρώπους, αυτήν την κατηγορία που δεν έχουν αυτή τη στιγμή στήριξη, είτε για να σπουδάσουν το παιδί τους, είτε για να παντρέψουν το παιδί τους κλπ. Θα πρέπει να βρει τρόπο να τους στηρίξει. Πιστεύω ότι αυτό είναι καθήκον της κυβέρνησης να το κάνει, για να μπορέσουμε να σώσουμε. Διότι αν ο καθένας πουλήσει το κομμάτι της γης που έχει από εκεί, θα ξυπνήσουμε μία ημέρα και η κατεχόμενη Κύπρος θα είναι τουρκική, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε οποιασδήποτε διαβουλεύσεις και να ζητούμε γη και χώρο. Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά έχουμε ακούσει από την πρώην Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, την κυρία Κλέρη Αγγελίδου. Από μένα, τον Μάριο Καμιναρίδη, γεια σας.